Την οδό τη δικαιοσύνη επιλέγει η Κυπριακή κυβέρνηση για να εξασφαλίσει, όπω αναφέρει ο Υπουργό Παιδεία Κώστα Χαμπιαούρη, την απρόσκοπτη πρόσβαση στην εκπαίδευση για τα παιδιά. Για το λόγο αυτό, συναντήθηκαν το μεσημέρι τη Δευτέρα τα μέλη τη Διυπουργική Επιτροπή με το Γενικό Εισαγγελέα Κύπρου, ώστε να μελετηθούν όλε οι νόμιμε μέθοδοι αντίδραση με τον Υπουργό Παιδεία να απορρίπτει πάντω την ορολογία αντίμετρα που χρησιμοποιείται κατά κόρον τι τελευταίε ώρε. Λόγω του ότι το δικαίωμα τη απεργία είναι συνταγματικά κατοχυρωμένο και απόλυτα σεβαστό. Συζητήσαμε με τον Γενικό Ισαγγελέα τρόπους λήψης νόμιμων μέτρων ούτω ώστε το κράτος να διασφαλίσει προς τα παιδιά μας την απρόσκοπτη παροχή της εκπαίδευσης. Από την πλευρά του, οι εκπαιδευτικοί παραχώρησαν συνέντευξη τύπου, διευκρινίζοντα ότι στόχο του δεν είναι η αύξηση των απολαβών του, αλλά το δικαίωμα για διάλογο προειδοποιώντας παράλληλα και για νέες απεργίες. Δυστυχώς το έσχατο μέτρο της απεργίας, στο οποίο ουσιαστικά οι εκπαιδευτικές οργανώσεις εξαναγκαστήκαμε να το λάβουμε και να αποφασίσουμε να εφαρμόσουμε το έσχατο αυτό μέτρο, γίνεται εξυπαιδιότητας της κυβέρνησης. Οι συλλογοι γονέων κατηγορούν αμφότερε τι πλευρέ για τη συνεχιζόμενη κρίση και το αδιέξοδο στο μεταξύ του διάλογο. Πάντω, αν και εμφανίζονται αμετακίνητα όλα τα μέρη, έω και την τελευταία στιγμή υπήρχαν ανοιχτοί διάβλοι επικοινωνία για να σταματήσουν οι κινητοποιήσει.